την ώρα που εκατοντάδες ρουκέτες εξουδετερώναν τον αποκαλούμενο σιδερένιο θόλο, σηματοδοτώντας τη σφαγή αμάχων στο Ισραήλ, βυθίζοντας το χάος στη Μέση Ανατολή, ο Δημήτρης Ψαράς αποφάσιζε να αναχωρήσει κανονικά από την Κρήτη για την περιοχή που αποτελούσε ήδη εν δυνάμει εμπόλεμη ζώνη. Ο κριτικός ακτιβιστής, που είναι άριστος γνώστης της περιοχής και των λεπτών ισορροπιών, επιστρέφοντας από τη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, μιλά στην Κρήτη TV για το κλίμα αναταραχής και αβεβαιότητας που απλώνεται σε Λίβανο και Συρία, όσο τα τύμπανα του πολέμου φέρνουν αντιμέτωπους το Ισραήλ και τους συμμάχους του με τους Παλαιστινίους και τον αραβικό κόσμο από την άλλη πλευρά. Καταρχήν εκεί δεν ξέρεις ποιος ξεκινάει κάτι, έτσι είναι πάντα αυτό, γιατί είναι τα ντρόν του ενός και του αλουνού να πετούν όλη μέρα από πάνω, τα βλέπεις. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκινήσει κάποιος κάτι. Αυτά που συμβαίνουν στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ με αυτό που μπορεί να συμβεί, το μέγεθός του είναι μηδαμινό. Είναι μηδαμινό, έχουν τέτοια οπλοστάσια και οι μεν και οι δε, που μπορούν, αν η Χαμάς έριξε 5.000, οι άλλοι έχουν. Δεν ξέρω. Τη στιγμή που ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποιεί την παγκόσμια κοινή γνώμη ότι κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει τις δυνάμεις του άξονα της αντίστασης αν το Ισραήλ συνεχίσει την επίθεσή του εναντίον της λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβάνοντας τη χώρα του, τη Χεσμολά και το Λίβανο, ο Δημήτρης Ψαράς μιλά για μια μειοψηφία κατοίκων του Λιβάνου που συντάσσονται με τις ενέργειες της Χαμάς και τις ακραίες ομάδες που υποστηρίζουν την εκτόξευση ρουκετών από το έδαφος του Λιβάνου προς το Ισραήλ. Ο ίδιος εξηγεί ότι η επίθεση των Ισραηλινών στο αεροδρόμιο της Δαμασκού δεν έπληξε καμία κρίσιμη λειτουργία, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής δεν πτωήθηκαν από τις ειρήνες που αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς τους εδώ και δεκαετίες. Το οποίο βορβαδίζεται πάρα πολύ συχνά. Εμείς δεν καταλάβαμε, δεν ακούσαμε κρίξεις, τίποτα. Πηγαίναμε στα εστιατόρια κανονικά, όλα κανονικά. Ακόμη και στην ισοπεδωμένη Συρία, κανείς εκτός από μεμονωμένα ακραία στοιχεία δεν φαίνεται να επιθυμεί έναν ανοιχτό πόλεμο, τη στιγμή που η χώρα προσπαθεί να αναγεννηθεί από τις τάχτες της. Συνθήκες, ωστόσο, που είναι ικανές να ανατραπούν από εικόνες σαν αυτές με τις οποίες βομβαρδίζονται οι κάτοικοι στο Λίβανο και τη Συρία, με δεκάδες αμάχους στη Γάζα θαμένους στα ερείπια να κραυγάζουν αναζητώντας σωτηρία. Δεν βλέπουν που το πάνε, είναι τυφλωμένοι, είναι τυφλωμένοι. Και ντρέπομαι, κάποιες φορές έχω κάτι βίντεο που μου στέλνουν, είναι απάνθρωπης. Δηλαδή δεν είναι ότι σκοτώνεις και τέρμα, συμβαίνουν πράγματα ζώδη. Τα βλέπει ο ένας με τον άλλον, ο ένας θεωρεί ότι φταίει ο άλλος. Εντάξει, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα δομημένο κράτος έναντι κάποιων ανθρώπων που ζουν σε καταβλισμούς. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα.